Είχαμε και τις εκλογές στην Τουρκία πριν από λίγες ώρες, την ώρα που η Ελλάδα ετοιμάζεται στη δική της πραγματικότητα, στο δικό της εσωτερικό, για τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Συνδυάζονται, αλληλοεπιδρούν οι κάλπες η μία στην άλλη? Αυτά τώρα είναι ερωτήματα τα οποία θα τα θέσουμε και στον κύριο Παπαδάκη. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σφακιανάκη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και να ξεκινήσω με αυτό το ερώτημα, έτσι, το οποίο μπαίνει, αν θέλετε, σαν ένα σενάριο. Επηρεάζει τελικά η μία κάλπη την άλλη? Δηλαδή, οι εκλογές στην Τουρκία επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα ή απλά είναι μία χρονική σύμπτωση? Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας και όπως όλα τα ενδιαφέροντα ερωτήματα δύσκολα να απαντηθούν, νομίζω όχι ιδιαίτερα. Και όχι ιδιαίτερα από την άποψη ότι οι δικές μας εκλογές εξελίσσονται όπως εξελίσσονται με τα διακυβεύματα. Προφανώς όλους μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στην Τουρκία, γιατί είναι ανοιχτά τα εθνικά θέματα. Είναι και μέρος έτσι κι αλλιώς της εκλογικής ατζέντας, αλλά διαπιστώνει κανείς, τουλάχιστον στη μεγάλη πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα, μια καταρχήν και επί της ουσίας συνένεση για το κύριο, με διαφοροποίηση προφανώς σε επιμέρους τακτικές και σε επιμέρους στρατηγικές, μια συνένεση σε σχέση, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο πρέπει να πω, μια συνένεση σε σχέση με το χειρισμό των εθνικών θεμάτων και προφανώς με το πώς στεκόμαστε απέναντι σε μια απειλή ασφαλείας, κυρία Σφακιανάκη, γιατί περί αυτού πρόκειται σε ό,τι αφορά την τουρκική εξωτερική πολιτική. Και τολμώ να πω ότι λίγες διαφορές θα μπορούσε κανείς να αναμένει, ίσως περισσότερο στο ύφος, στη ρητορική, αν είχαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα μου πείτε, έχουμε αποτέλεσμα. Έχουμε μια πρώτη νίκη του Ερντογάν και μια εξαιρετικά μεγάλη πιθανότητα να είναι αυτός ξανά πρόεδρος της Τουρκίας στο δεύτερο γύρο, στον οποίο πάντα πράγματα, σε περίπου 14 μέρες. Γιατί το ισχυρίζομαι αυτό? Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, για τον Ερντογάν τα ξέρουμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία δεν έγινε αναθεωρητική δύναμη επί Ερντογάν από τα 1974 είναι. Βεβαίως κλιμακώθηκε, βεβαίως μετασχηματίστηκε σε έναν επιθετικό μαξιμαλισμό και επεκτατισμό που έχει φτάσει μέχρι την αμφισβήτηση όχι πια κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και θέτει από μόνο το απειλή ασφαλείας. Αλλά αν πάμε και στην άλλη μεριά και δούμε τον Κιλιντζάρογλου και δούμε και την αντιπολίτευση, γιατί αυτό είναι ένα δόγμα που διαπερνά όλη την πολιτική τάξη με εξαίρεση τους Κούρδους και την αριστερά στην Τουρκία, αλλά όλη είναι την κρίσιμη πολιτική δεν τάξη. Δεν είναι μια πιο ήπια ρητορική και του Κιλιντζάρογλου? Στην πραγματικότητα, κυρία Σφακιανάκη, και το ξέρετε πολύ καλά γιατί είστε πολύ ενημερωμένοι δημοσιογράφος, πρώτοι και μαλλιστές βάλαν το ζήτημα των νησιών. Ας το θυμηθούμε αυτό. Ας θυμηθούμε ότι στο συνασπισμό του Κιλιντζάρογλου υπάρχει ο Νταβούτογλου, πρώην πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών του Ερντογάν, που έχει γράψει μεταξύ άλλων το πολύ συζητημένο και εξαιρετικά επικίνδυνο στρατηγικό βάθος, στο οποίο εδραιώνεται με άλλους όρους η γαλάζια πατρίδα. Άρα εδώ μιλάμε για ένα δόγμα εξωτερικής πολιτικής που εξελίσσεται, δεδομένου και ότι όλη η πολιτική τάξη της Τουρκίας προσλαμβάνει την Τουρκία ως περιφερειακή υπερδύναμη. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να αναμένουμε ή να αναμένουμε, αν εκλεγεί ο Κιλιντζάρογλου, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, μια αλλαγή ύφους ή μια αλλαγή ρητορικής, όχι αλλαγή στην ουσία και στο περιεχόμενο. Άρα, με δεδομένο ότι έχουμε δύο δυνάμεις, δύο συνασπισμούς, οι οποίοι τώρα δίνουν τη μάχη λοιπόν των εκλογών στις δεύτερες πλέον κάλπες, στις 28 Μαΐου, και οι οποίοι και οι δύο συνδυασμοί έχουν αναθεωρητικές τάσεις και βλέψεις. Περιμένετε ενδεχομένως η ρητορική λοιπόν και κυρίως του Ερντογάν και ενδεχομένως αν αυτό θα αποτυπωθεί και στο πεδίο να γίνει πιο επιθετική προς την Ελλάδα για να κερδίσει ένα εσωτερικό ακροατήριο στο οποίο στην ίδια δεξαμενή φαντάζομαι ότι κινείται και ο Κιλιντζάρογλου, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι θέλουν μια πιο σκληρή πολιτική σε σχέση με τη Δύση και με την Ελλάδα? Αυτή είναι η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, λεγόμενη του ενός εκατομμυρίου. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Γκρόσο μόντο υπάρχουν δύο προσεγγίσεις και υπάρχουν δύο εύλογες και τεκμηριωμένες προσεγγίσεις. Με δεδομένη την κατάσταση της οικονομίας που είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, της τουρκικής οικονομίας, και η οποία βέβαια εκβάλλει και σε μεγάλα μείζωνα κοινωνικά προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα των Τούρκων πολιτών, και με δεδομένο ότι ο Ερντογάν το τελευταίο που θα ήθελε να είναι αυτός που έβγαλε την Τουρκία από το Δούνο του και να ξαναφέρει την Τουρκία στο Δούνο του, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ένα ενδεχόμενο είναι να μείνει στη σκληρή στάση και να την εξελίξει τη σκληρή του στάση, παρόλο που είδαμε μια
φοβάμαι παροδική απειρέμιση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας και κυρίως σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις της Τουρκίας, γιατί εμείς δεν προκαλούμε, με βάση το διεθνές δίκαιο κινούμαστε. Μάλλον είχε με άλλα πράγματα να ασχοληθεί ο Ερντογάν και γι' αυτό ηρέμησαν τα πράγματα, φαντάζομαι. Και ήθελε να δείξει ότι είναι ένας ηγέτης που εγγυάται μια σταθερότητα και μια ασφάλεια, χωρίς όμως να αφίσταζε το οράματός του για στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας, γιατί αυτό είναι το κεντρικό του όραμα. Και αυτό είναι που στην πραγματικότητα θέλει κατά τον Ερντογάν τη δικιά μας χώρα να είναι μικρότερης επιρροής. Η Ελλάδα βέβαια κατά κανέναν τρόπο δεν είναι κράτος μειωμένης επιρροής, αλλά αυτό είναι άλλη τάξη συζήτηση και το ξέρει και οφείλει να το ξέρει. Από εκεί και πέρα τώρα, η μία λοιπόν προσέγγιση είναι ότι θα συνεχίσει αυτή τη σκληρινόμενη βαθμία, σκληρινόμενη στάση που έχουμε δει. Και είναι μέρος της ατζέντας του. Υπάρχει μια δεύτερη προσέγγιση, την οποία δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας, ότι ακριβώς λόγω των οικονομικών προβλημάτων, αργά ή γρήγορα, γρήγορα κατά τη γνώμη μου, ο Ερντογάν θα χρειαστεί τη Δύση. Και ξέρει ότι χρειάζεται τη Δύση. Και ξέρει ότι χρειάζεται τη Δύση και σε επίπεδο υποστήριξης σε ό,τι αφορά τα θηριώδη οικονομικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Είτε συνεχίσει με την παράδοξη οικονομική πολιτική που την έχει πάρει πάνω του και δημοσιονομική πολιτική, είτε την αλλάξει. Τη Δύση τη χρειάζεται έτσι κι αλλιώς. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει, παρόλο που η αντιδυτική ρητορική του ήταν εντυπωσιακή, είναι εδώ και καιρό, αλλά ειδικά στον εκλογικό ανταγωνισμό εντυπωσιακή, και έχει να κάνει βέβαια και το πώς έχει αλλάξει ταυτότητα της τουρκικής κοινωνίας, και είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή σε σχέση με τα identity politics. Την ξέρει ο Ερντογάν και την εργαλειοποίησε ο Ερντογάν, και νομίζω ότι και οι διαρκείς αναφορές, ειδικά από τα κεντρικά μέσα ενημέρωση στα δυτικά, εναντίον του Ερντογάν έφεραν ακριβώς το ανάποδο αποτέλεσμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη προσέγγιση λοιπόν λέει ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα, αρκετό διάστημα, που θα χρειαστεί μια επαναπροσέγγιση με τη Δύση. Εκεί εξαρτάται βέβαια και από τη Δύση συμπεριλαμβανομένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν αποφασίσει επιτέλους να θέσει πιο σκληρά στον Ερντογάν, ο οποίος κινείται με μια στρατηγική προσοδοφορίας, πιο σκληρά στον Ερντογάν, το ότι για να έχει μια κάποια στήριξη, προϋποτίθεται και είναι προϋποθετικός όρος ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Αυτό άρα δεν θα τέλεια να δούμε και μια μικρή εξομάλυνση, όπως βέβαια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε με τον Ερντογάν και μια συνέχιση της στρατηγικής κλήρυνσης. Θα υπάρξει μια εξομάλυνση όμως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και σε ένα τέτοιο σενάριο με πίεση προς την Τουρκία ή με πίεση προς την Ελλάδα? Και τι θέλω να πω, είπε ότι ο Ερντογάν χρειάζεται τη Δύση. Προφανώς και η Δύση αυτό θα κοιτάξει να το εκμεταλλευτεί, εφόσον λοιπόν εκείνος κλείσει το μάτι προς τη Δύση. Είτε μιλάμε Ευρώπη είτε μιλάμε ΝΑΤΟ. Ποια είναι η θέση που θα κρατήσουν όμως ως προς την Ελλάδα? Δηλαδή, για να το πω έτσι και απλά και περιγραφικά, μήπως τελικά η Δύση πει προς την Ελλάδα, έλα Ελλάδα, κάνε ένα βηματάκι πίσω, να ηρεμήσουν λίγο και τα πράγματα με τον Ερντογάν. Μήπως τελικά εμείς κληθούμε σε περισσότερες υποχωρήσεις από ότι ο Ερντογάν ο ίδιος? Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, κυρία Σπακενάκη. Θα προσπαθήσω να το απαντήσω σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι ότι η Δύση έχει μια εύλογη προσέγγιση στο τι είναι ο Ερντογάν. Ασταθής, αναξιόπιστος, εργαλειοποιεί οτιδήποτε και κινείται, το είπα και προηγουμένως, με μια λογική διαρκούς προσοδοφορίας. Το πρώτο που θα ήθελε η Δύση από τον Ερντογάν είναι να απομακρυνθεί από τον Πούτιν. Αυτό δεν θα γίνει. Το πρώτο που θα ήθελε. Βεβαίως εγείρονται και ζητήματα κράτους δικαίου, τα οποία απασχολούν αρκετές δυτικές χώρες, αλλά δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα, κακά τα ψέματα. Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί άλλο το κράτος δικαίου και άλλο το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι ένας πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας σε μια πολύ κρίσιμη περιοχή. Το ΝΑΤΟ το τελευταίο που θα ήθελε θα ήταν ρήξη στην νοτιοανατολική του πτέρυγα, σε μια περίοδο που αλλάζει κυριολεκτικά ο κόσμος. Έχουμε την επιστροφή της ιστορίας που έγραψε το Time. Έχουμε πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Γίνεται πιο πολυπολικό και ρευστό το σύστημα. Άρα το τελευταίο που θα ήθελε το ΝΑΤΟ ήταν κάτι τέτοιο. Άρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πιο εναρμονισμένη με τα δυτικά συμφέροντα, στο βαθμό και στο μέτρο βέβαια που και η ίδια είναι σε θέση και πρέπει και οφείλει να το κάνει, να ασκήσει μεγαλύτερες πιέσεις. Να ασκήσει μεγαλύτερες πιέσεις στη Δύση για να ασκηθούμε στον Ερντογάν. Από αυτή την άποψη, η εκτίμησή μου είναι ότι ένα παράθυρο ευκαιρίας για κάποια επικοινωνία, δεν αναφέρομαι σε διαπραγμάτευση, εμείς είναι ξεκάθαρα από τη μεριά μας, κινούμαστε με το διεθνές δίκαιο, μία διαφορά έχουμε και πράγματι μία μόνο διαφορά έχουμε, τον καθορισμό της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Από εκεί και πέρα δεν θα με εκπλήξει όμως και ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να δούμε μια ένταση στην αρχή και σε νομικό διπλωματικό επίπεδο, δηλαδή να πάει στο βήμα παραπάνω προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για όλα τα ενδεχόμενα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Ξαναλέω, ένα μικρό παράθυρο ευκαιρία στην επικοινωνία εκτιμώ πως θα ανοίξει,
Εδώ πρέπει να αξιοποιήσουμε και τις διεθνείς μας αμαχίες που έχουν στερεωθεί και δεν αφορούν μόνο τη Δύση. Έχουμε για παράδειγμα, καλά και το Ισραήλ Δύση είναι, αλλά έχουμε για παράδειγμα και την Αίγυπτο που συνομιλεί με τη Δύση. Έχουμε ανοίξει τις διεθνείς μας συμμαχίες. Έχουμε ενισχυθεί πάρα πολύ σε αποτρεπτική ισχύ. Είμαστε, ξαναλέω, μια χώρα μη μειωμένης κυριαρχίας, πολύ ισχυρή χώρα και έχουμε κι εμείς ένα κρίσιμο γεωπολιτικό ρόλο. Αν λοιπόν καταφέρουμε και βάλουμε τη δικιά μας ατζέντα, γιατί κυρία Σφακιανάκη στην πολιτική κερδίζει αυτός που επιβάλλει την ατζέντα. Έχουμε δυνατότητες να επιβάλλουμε μια ατζέντα. Δεν λέω ξαφνικά όλοι να έρθουν και να στραφούν υπέρ της προστασίας των ελληνικών συμφερόντων. Έχουμε να εξηγήσουμε τα όρια μας. Έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε την ατζέντα και να θέσουμε το πώς θα γίνει ο διάλογος. Το θέμα είναι ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα εκμεταλλευτεί αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που, αν ανοίξει στην παρούσα φάση, είμαστε και σε μια μεταβατική περίοδο, σε μια περίοδο που έχει εθνικές εκλογές. Ποιος θα εκμεταλλευτεί αυτό το παράθυρο ευκαιρίας και ποιος θα θέσει την ατζέντα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι με χαρά ως πολίτης βλέπω την κεντρική συνένεση παρά τις επιμέρους διαφοροποίησεις που είναι εύλογες σε μια δημοκρατία όπως είναι η Ελλάδα, την εθνική στρατηγική σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφαλείας, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων και εθνικής κυριαρχίας, άρα και απέναντι στην Τουρκία. Δεν θα αλλάξει, βέβαια, ξέρετε, και η στρατηγική της Τουρκίας. Σε ουσία και περιεχόμενο δεν θα αλλάξει. Και να σας πω και κάτι, υπήρχε και ένας κίνδυνος και υπάρχει, αν με επιτρέπετε, και με μια εκλογή Κιλιτσάρογλου, πολύ διαφορετικός. Ακριβώς επειδή θα έκανε πολύ γρήγορα τη στροφή προς τη Δύση, επειδή τον ήθελε η Δύση, επειδή τον θέλει η Δύση, αυτό να σημαίνει ανάκτηση πολύ γρήγορα διπλωματικού κεφαλαίου χωρίς την εδρεωμένη καχυποψία, βλέπετε τι γίνεται σε όλη την πολιτική τάξη της Αμερικής και την πολιτική ελίτ της Αμερικής, όπως εκφράζεται από το Κογκρέσο για παράδειγμα, χωρίς αυτή την καχυποψία και εκεί να κέρδιζε ο Κιλιτζάρογλου σε μεγαλύτερη ανοχή. Με δεδομένο ότι δεν αλλάζει εδώ με εξωτερικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση με τον Ερντογάν θα έχουμε να κάνουμε. Υπάρχει το γνωστό αμερικάνικο καλύτερα το διάβολο που ξέρει, δεν είναι απαραίτητα ότι ισχύει. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό σημαίνει εγρήγορση και να είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα όποια να ανοίξουμε και εμείς τα όποια παράθυρα ευκαιρίας. Πολύ ξεκάθαρα όμως, όπως μέχρι τώρα κάνουμε, σε ό,τι αφορά τα όρια μας. Και ξαναλέω, κυρία Σφακιανάκη, μας δίνεται μια ευκαιρία με τη δυνητική προσπάθεια που εκτιμώ ότι θα συμβεί επαναπροσέγγισης του Ερντογάν σε σχέση με τη Δύση, να βάλουμε τη δικιά μας ατζέντα γρηγορότερα και πιο ορατά. Επειδή φαντάζομαι ότι είπατε κι εσείς ότι με τον Ερντογάν θα έχουμε να κάνουμε, οι εκτιμήσεις λοιπόν λένε ότι θα έχουμε μια επανεκλογή του Ταγίπ Ερντογάν. Μπαίνει τώρα και το ερώτημα πόσο ο Ερντογάν θα κοιτάξει τη δικιά του την ιστεροφημία και αν αυτό θα περιλαμβάνει μόνο το κομμάτι της οικονομίας ή και το κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τον επαναπροσδιορισμό λοιπόν που συζητάμε. Γιατί εχθές έτσι λίγο αναζητώντας κάποια έτσι ιστορικά στοιχεία, εντόπισα κάπου ότι ο Ερντογάν από το 2011, αν δεν κάνω λάθος, 2011-2012, είχε θέσει την ως στόχο για την τουρκική οικονομία το 2023 η τουρκική οικονομία να είναι πάρα πολύ ισχυρή, κάτι που δεν είναι. Η ιστεροφημία του που λέτε να επικεντρωθεί έτσι στην τελευταία, όπως φαίνεται, θητεία που θα έχει. Ξέρετε, υπάρχει κανονιστική ισχύ του πραγματικού. Το πραγματικό αυτή τη στιγμή είναι μια οικονομία χυμαζόμενη και στα όρια της κατάρρευσης. Ναι. Με δεδομένο ότι ο Ερντογάν από ό,τι φαίνεται θα είναι κυρίαρχος, όχι μόνο γιατί θα επανεκλεγεί πρόεδρος σε μια συνθήκη πολιτεύματος όπου έχουμε εκτελεστική προεδρία, η Τουρκία έτσι κι αλλιώς παραπέχει από το να χαρακτηριστεί η κανονική δημοκρατία, όπως σωστά το έγραψε ο Guardian, με μία λέξη, με μία κουβέντα είναι ένα πολιταρχικό καθεστώς που εμφανίζει όλο και μεγαλύτερη δυσανεξία στην κριτική. Σε κάθε περίπτωση όμως το γεγονός ότι κερδίζει και τη Βουλή μαζί με τον σύμμαχό του, τον Παξελή, τον κάνει αρκετά ισχυρό για την τελευταία πια θητεία του. Εκεί λοιπόν το πρώτο που έχει να αντιμετωπίσει, αλλά αμέριμνος πια από εκλογική αναμέτρηση, είναι η οικονομία. Εάν αυτό και δεν θα εγκαταλείψει προφανώς τη στρατηγική της ενδυνάμωσης της Τουρκίας ως περιφερειακής υπερδύναμης, της επικυριαρχίας με όποιους όρους μπορεί να το κάνει δυνητικά, δηλαδή στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί προφανώς και τριβές θα υπάρχουν και στρατηγικές διαφορές υπάρχουν με την Τουρκία, αλλά ξαναλέω και εμείς από τη μεριά μας είμαστε μια αρκετά ισχυρή χώρα που μπορεί να θέτει τα όρια της και να αξιοποιήσει αυτή την αναγκαστική, όπως τουλάχιστον την εκτιμώ, μπορεί και να πέσω έξω, επαναπροσέγγιση προς τη Δύση ενός όμως αναξιόπιστου εταίρου όπως είναι ο Ερντογάν. Ναι.
Αναξιόπιστο. Σήμερα δείχνει το έτσι, αύριο δείχνει αλλιώς. Είναι πραγματικά ένας ηγέτης. Σε δύο μάρκες, ξεκάθαρα σε δύο μάρκες. Και πιο κοντά στη μία, κύριε Σφακιανάκη. Πιο κοντά στον Πούτιν. Βέβαια. Πιο κοντά στον Πούτιν. Βλέπετε ο ηττημένος να έχει περιθώρια να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα και αν εκτιμάται ότι θα το κάνει. Το κάνει ήδη. Το είδαμε ήδη από χθες, όπου ανέλαβε τον κεντρικό ρόλο ο Ιμάμογλου, ο εξαιρετικά δημοφιλής δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, που αναρωτιέται κανείς γιατί δεν είναι αυτός, δεν ήταν αυτός ο υποψήφιος. Αναρωτιέται, ξέρουμε γιατί δεν ήταν. Το ένα είναι ότι δεν ήθελε ο Κιλιτζάρογλου, γιατί ήθελε να είναι ο ίδιος υποψήφιος. Και το άλλο, οι δικαστικές εκκρεμότητες που είχε φροντίσει ο ίδιος Ερντογάν να έχει, γιατί τον Ιμάμογλου δεν επιθυμούσε, και σε ένα κράτος που ελέγχεται σχεδόν απολυτατικά από τον Ερντογάν, σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορούσε να επιβάλλει ακόμα και τον υποψήφιο. Ο Κιλιτζάρογλου ούτε μπορούσε να πείσει, ούτε έπεισε και ούτε έθελξε. Και επίσης είχαμε μια αντιπολίτευση, και έχουμε μια αντιπολίτευση, που είναι ένας ετερόκλητος συνασπισμός. Δεν πέρασε ένα κεντρικό μήνυμα διακυβέρνησης. Αναφέρομαι σε μια σύγκληση μιας ξεκάθαρης διακυβέρνησης, πράγμα που επιδίωξε με κάθε τρόπο Ερντογάν να το αναδείξει. Βέβαια, εκεί κινηθήκαν και άλλοι μηχανισμοί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο εκλογικό ακροατήριο, κινητοποίησε ένα μεγάλο εκλογικό ακροατήριο, έχει πια μια εδρεωμένη σχέση αντιπροσώπευσης με ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, συντηρητικά και μικροαστικά στρώματα. Έχει αλλάξει και η Τουρκία, με επικυρίαρχο πια τον τουρκικό Ισλαμισμό ως συγκροτησιακή συνιστόσα της τουρκικής κοινωνίας, που εκβάλλει εσωτερικά σε έναν έντονο συντηρητισμό. Πολύ θετικό για τον Ερντογάν αυτό, το αξιοποιεί με κάθε τρόπο, και ένα επιθετικό αναθεωρισμό στο εξωτερικό. Νομίζω όμως ότι πρέπει να μας απασχολήσει, μεταξύ των άλλων, το γεγονός ότι αν μετρήσουμε τους ακραίους εθνικιστές, γιατί ο εθνικισμός διαπερνά αρκετά την τουρκική κοινωνία, τους ακραίους εθνικιστές, κυρία Σφακιανάκη, αυτό είναι από τα δυσάρεστα χθεσινά νέα, πάμε περίπου στο 25%. Έχουμε το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαχτελή, το ΜΕΧΑΠΕ, στο 10%. Κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν. Έχουμε το καλό κόμμα της ΕΞΕΝΕΡ που προέρχεται από τους γκρίζους λύκους και δεν έχει καταλήξει την ίδια προσέγγιση, στο 10%, και τον ΟΓΑΝ ή ΟΓΑΝ, αναλόγως που τον προφέρουμε, τον τρίτο δηλαδή υποψήφιο, τον τρίτο πόλο, ο οποίος είναι υπερεθνικιστής, πολύ σκληρός υπερεθνικιστής, και ο οποίος πήρε στις προεδρικές εκλογές πάνω από 5%. Αν το αναθρήσουμε, σημαίνει ότι ένα 25% της τουρκικής κοινωνίας είναι σκληρά εθνικιστικό, πολύ και επιθετικά εθνικιστικό, το οποίο καμία προεδρία και καμία διακυβέρνηση δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη. Αυτό ζητά από εμάς, καλεί εμάς σε αυξημένη εγκρήγορση. Και αυτοί είναι εκείνοι και οι οποίοι θα ασκήσουν πιέσεις ουσιαστικά στο να μεταβληθεί η ατζέντα σε σχέση με τη Δύση. Ναι, ακριβώς. Από την άλλη μεριά, ξαναλέω, επειδή τη χρειάζεται, επειδή δεν μπορεί να την αποφύγει, κυρία Σφακιανάκη. Αν μπορούσε να την αποφύγει, με πολύ χαρά θα το έκανε. Θέλει να ένα από τα πράγματα της υπεροφημίας του είναι η αντικατάσταση του κοσμικού κράτους με το νέο τουρκικό Ισλαμισμό. Αυτό θέλει, μεταξύ των άλλων, να αφήσει πίσω του την αλλαγή της ίδιας τουρκικής κοινωνίας, και σε κάποιο βαθμό στα 20 χρόνια το έχει πετύχει, φαίνεται. Από εκεί και πέρα, η ενίσχυση, αυτό που είπατε προηγουμένως, να αναφέρω ανεκδοτολογικά, το 2012 στο Αστάνα Economic Forum στο Καζακστάν, τον είχα ακούσει στο συνέδριο το συγκεκριμένο, κύριο μιλητή που τον είχαν φέρει, και μιλούσε ακριβώς για το δεκαετή στόχο του οικονομικού θαύματος. Ναι. Αυτό δεν τον πέτυχε, ακριβώς το αντίθετο έκανε με τα περίφημα Erdoganomics. Σε κάθε όμως περίπτωση θα επιχειρήσει κάπως να ανασχέσει όλη αυτή την κρίση και να επαναφέρει σε μια κανονικότητα την οικονομία, και κυρίως, κυρία Σφακιανάκη, με τίποτα να μην μπει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα η πρώτη προτεραιότητα εκτιμά κανείς ότι ήταν αυτό. Τώρα, αν αυτό δεν πάει πολύ καλά, και δεδομένου, ξαναλέω, ότι το άλλο δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εξωτερήκευση της έντασης, είναι πάγια στα όρια του δόγματος στρατηγική πια που θα διαπερνά όλη την πολιτική τάξη, αυτό επαναφέρω και γίνομαι λίγο κοινότοπος, την έκκληση για αυξημένη εγκρήγορση. Να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα πριν πάμε σε μια διακοπή για διαφημίσεις, ότι έχει να κάνει με την τουρκική πραγματικότητα, γιατί επιτρέψτε μου να σας κρατήσω μαζί μας και στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής, γιατί πρέπει να δούμε λίγο και τα της ελληνικής πραγματικότητας. Με πολύ χαρά, κυρία Σφακιανάκη. Θέλω όμως, πριν πάμε σε διακοπή για διαφημίσεις, να κλείσω με ένα ερώτημα για την Τουρκία. Τελικά η τουρκική κοινωνία, οι πολίτες της Τουρκίας, πώς πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές? Γιατί εμείς επικεντρωνόμαστε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όμως ο Τούρκος ψηφίζει με γνώμονα αυτό, ή τελικά ψηφίζει και εκείνος με γνώμονα περισσότερο την τσέπη του? Ξέρετε κάτι, εδώ είναι πραγματικά ένα ερώτημα. Και είναι πραγματικά ένα ερώτημα, γιατί αναπόφευκτα, κυρία Σφακιανάκη, και αυτό το είδαμε και στο διεθνή τύπο και στις αναλύσεις, διαβάζουμε την Τουρκία με τα δυτικά μάτια. Είναι αναπόφευκτο. Μόνο πια που η Τουρκία,
απέχει, πόρο απέχει από οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί δυτικό. Τι είχαμε, ένα αυταρχικό καθεστώς, το οποίο μεταξύ πολλών άλλων βύθισε την οικονομία στο χάος, με τεράστιες κοινωνικές συνέπειες, με καταστροφικούς σεισμούς για τους οποίους έχει εύλογες ευθύνες το καθεστώς Ερντογάν και για τη διαχείρισή τους, αλλά και το τι είχε γίνει πριν με τις οικοδομικές άδειες κτλ. Είχαμε όλο αυτό. Αν έβλεπε λοιπόν κανείς μόνο την οικονομία, θα έλεγε, και το βλέπανε αρκετά δυτικά μέσα, ότι θα έλεγε ότι έτσι κι αλλιώς και με δεδομένο το ότι έχει συμβεί με τη διολίσθηση στο απολυταρχικό καθεστώς, θα δινόταν μια σημαντική ευκαιρία στην αντιπολίτευση να κάνει αυτό που ήθελε. Ποιος ήταν ο στρατηγικός στόχος? Με ευρωπαϊκούς όρους. Να φορτωθεί τον Ερντογάν. Με ευρωπαϊκούς όρους η οικονομία θα ήταν το Α και το Μ για τους ψηφοφόρους. Βέβαια. Βέβαια. Και έπαιξε και αυτή ρόλο. Αλλά ξέρετε όμως πώς έπαιξε ρόλο. Με το να καταφέρει ο Ερντογάν να επιβάλλει την ατζέντα του, ότι παρά το ότι συμβαίνει, που φταίνει κακοί δυτικοί, που πιέζουν την Τουρκία, που κάνουν, που δείχνουν κτλ., φταίνουν όλοι οι υπόλοιποι πλην του ιδίου, αυτός συνεχίζει να είναι ο πυλώνας της σταθερότητας και της επανανάπτυξης οικονομίας όπως το έχει κάνει στο παρελθόν. Πήγε και σε μια θηριώδη παροχολογία, κάποια τα έκανε άμεσα, στην αδάνεια, υποσχέσεις για άμεση αύξηση του μισθού κατά 50%, γρήγορη συνταξιοδότηση, έχει υποσχεθεί περίπου τα πάντα. Και έχει κάνει και αρκετά από αυτά γιατί ελέγχει τα πάντα. Με αυτά και με αυτά όμως, και με δεδομένη βέβαια και την ισχύ του που δεν πρέπει να ξεχνάμε στο απολυταρχικό καθεστώς, στα μέσα ενημέρωσης, στην επιχειρηματική ελίτ που έχει επενδύσει εδώ και πολλά χρόνια πάνω του, στο ότι είχε καθαρίσει τη δημόσια διοίκηση και την ελέγχει απολύτως. Αυτό το έκανε λίγο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Μαζί και με ένα πελατειακό κράτος που έχει αναπτυχθεί και εκτιστεί και εδρεωθεί εδώ και 20 χρόνια, συν την εδρεωμένη επιρροή και σχέση αντιπροσώπευσης, όπως είπα προηγουμένως, ένα σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος που ξέρει να ενεργοποιεί τους μηχανισμούς ταύτισης, με αυτά και με αυτά ερμηνεύεται γιατί σε μια Τουρκία που ξαναλέω, υποψιάζομαι, δεν ισχυρίζομαι ότι το ξέρω με βεβαιότητα, αλλάζει η ίδια ταυτότητα, τα identity politics στην Τουρκία, πηγαίνει, απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την κοσμική παράδοση και πηγαίνει σε αυτόν τον τουρκικό Ισλαμισμό, άρα και σε έναν έντονο εσωτερικό συντηρητισμό. Με αυτά και με αυτά, κάπως έτσι κατάφερε ο Ερντογάν για άλλη μια φορά ακόμα να επιβληθεί. Τι είπαμε για τις Τουρκίες, αλλά τι γίνεται με την Ελλάδα? Εκλογές λιγότερο από μία εβδομάδα, με ένα διαφορετικό περιβάλλον, με απλή αναλογική. Μπορούμε να περιμένουμε από την πρώτη Κυριακή να δούμε να σχηματίζεται κυβέρνηση, πιστεύετε? Είναι πολύ δύσκολο, κυρία Σφακιανάκη, αν δούμε ακριβώς πώς είναι η εφαρμογή της απλής αναλογικής. Όπως στην πραγματικότητα ο αριθμός των εδρών εξαρτάται μόνο από το εθνικό ποσοστό των συνδυασμών, των κομματικών σχηματισμών. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος στην εκλογική περιφέρεια και το γνωστό, όσες έδρες στο τέλος κατανομής μείνουν αδιάθετες λόγω της στρογγυλοποίησης, θα πάνε τα κόμματα με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα. Πρακτικά έχουμε απλή αναλογική με την εξαίρεση ότι μένει έξω το ποσοστό των κομμάτων που δεν μπαίνουν στην Βουλή, δεν πιάνουν το 3%. Άρα, για παράδειγμα, αν είναι 8%, 92% είναι που θα μοιραστεί το 100% των εδρών. Αυτή είναι η απλή αναλογική. Πρακτικά, πόσο χρειάζεται για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε συνεργασία κομμάτων, στην εξακομματική, που είναι η πιθανότερη, αν πιστέψουμε μεσοσταθμικά τις δημοσκοπίες, αυτό είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε, μόνο τα προβλήματα που μπορεί να έχει, στην εξακομματική, που είναι η πιθανότερη, θέλει περίπου 47%. Μαθηματικά δεν είναι απίθανο, με όρους εκλογικών μαθηματικών, σε διάφορα σενάρια. Δηλαδή, βλέπουμε καταρχήν και προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε, γιατί εκεί δεν μπορείς να μην δεις τα ίδια τα κόμματα. Τα κόμματα έχουν ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο και με βάση αυτό που είχε πει ο ίμνησος ο Δημήτρης Τσάτσος, ότι ο ρόλος τους είναι η ουσιώδης αντιπροσώπευση των πολιτών. Αν δούμε λοιπόν τα ίδια τα κόμματα τι αναφέρουν ως δυνάμεις συμμαχίες ή όχι και τους όρους τους οποίους βάζουν, οι οποίοι μετά με βάση τη λαϊκή βούληση βέβαια ενδέχεται να αναπλαισιωθούν και να αναδιαπραγματευτούν, θα μπορούσε να υπάρξει ένα σενάριο συγκυβέρνησης πρώτου και δεύτερου κόμματος. Συγγνώμη, πρώτου και τρίτου κόμματος. Πρώτου και δεύτερου, λάθος. Σενάριο συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Και έχουμε ένα νέο δικοματισμό. Ο νέος δικοματισμός είναι παγιωμένος. Αυτοί είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές του εκλογικού ανταγωνισμού πρώτου και τρίτου κόμματος. Επίσης, το περίφημο σενάριο των τριών, δηλαδή ένα ενδεχόμενο δεύτερου
τρίτου και ενός ακόμα κόμματος, με πάλι με εκλογικά μαθηματικά, δεν μπορεί να θεωρηθεί απίθανο. Της περιβόητης δεν... κυβέρνησης ιτημένων, όπως την έχουν ονομάσει μια τέτοιου είδους συνεργασία. Όπως έχει ονοματιστεί, δεν τον χρησιμοποιώ τον όρο και θα σας εξηγήσω γιατί. Ναι, γιατί θα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά. Από το Σύνταγμα, ούτε και είναι έξω από τη λογική της απλής αναλογικής. Ναι, ναι. Βέβαια, τον έχουν ονοματίσει και οι δύο αρχηγοί των κομματικών σχηματισμών του εκλογικού ανταγωνισμού, παλιότερα ο κύριος Τσίπρας και συνεχώς ο κύριος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα όμως, ένα τέτοιο σενάριο μαθηματικά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τώρα, αν δούμε τι έχουν πει οι πιθανοί, οι δυνάμεις συμπράττοντες, θα έλεγε κανείς ότι αποκλείεται. Εγώ ξαναλέω, εκλογικά, μαθηματικά δεν αποκλείεται. Ναι. Όμως είναι στην πραγματικότητα αρκετά δύσκολο να σχηματιστεί κυβέρνηση στην αναμέτρηση της 21ης Μαΐου. Όχι απίθανο, δεν θέλω να παρερμηνευτώ, αρκετά δύσκολο όμως. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι αυτοί οι γέφυρες που ρίχνουν οι πολιτικοί αρχηγοί για οποιοδήποτε σενάριο με την εκλογική συνεργασία είναι και λίγο πλασματικό λίγο πριν τις κάλπες? Γιατί θα πει κάποιος, εντάξει, αν είναι να συγκυβερνήσει ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη, γιατί να μην ψηφίσω κατευθείαν τον Μητσοτάκη, να τελειώνουμε, ας πούμε. Είναι και λίγο έτσι πλασματικό αυτό το δίλημα που βάζουν τα κόμματα, ότι εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ή εμείς θέλουμε ισχυρή φωνή μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο για να κάνουν τον ψηφοφόρο τελικά να τους ψηφίσει. Είναι, κυρία Σφακιανάκη, κακά τα ψέματα, είναι στη βάση των στοχεύσεων. Ο Καστοριάδης είχε αναδείξει τις αντινομίες μεταξύ μιας προεκλογικής αναμέτρησης και της διαδικασίας για κυβέρνηση. Και έχει πράγματι αντινομίες με την έννοια ότι μετά, μέσα στη δημοκρατία είναι αυτό, θεμητό είναι, διαβάζει ο καθένας και ερμηνεύει τη λαϊκή βούληση όπως κρίνει και με βάση τα προτάγματα που έχει βάλει. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, το πρόταγμα της είναι αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία, ναι. Που γνωρίζει ότι δεν μπορεί να συμβεί στην αναμέτρηση της 21ης Μαΐου, άρα δεύτερες εκλογές με τη δίωξη αυτοδυναμίας. Είναι ξεκάθαρο το πρόταγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης είναι ξεκάθαρο το πρόταγμα. Κυβέρνηση συνεργασίας, η λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση και τίνει διαρκώς τη χείρα προς το Πασόκ κοινάλ. Το Πασόκ από τη μεριά του, το οποίο επιχειρεί ως τρίτος πόλος να διεμβολήσει το δικοματισμό, και έχει απόλυτο δίκαιο ότι δεν μπορεί να πάει να στρέψει κατευθείαν τους ψηφοφόρους του προς έναν από τους δύο πρωταγωνιστές του εκλογικού ανταγωνισμού, όταν επιχειρεί να διεμβολήσει ακριβώς το δικοματισμό, αφήνει ανοιχτά ενδεχόμενα συγκυβέρνησης. Νομίζω πια είναι τελείως ορατό ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδεχόμενο και από τη μεριά του Πασόκ συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, και το απέκλεισε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη της διακαναλική χθες. Αλλά ενδεχόμενα συγκυβέρνησης στην κατεύθυνση των προγραμματικών συγκλήσεων με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν από τη μεριά του Πασόκ. Βάζει βέβαια όρους και βάζει μια σειρά από όρους που μένει να φανεί την επόμενη μέρα, αν προκύπτουν και τα νούμερα, αν αυτοί οι όροι θα αρθούν. Για παράδειγμα, το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός, το οποίο δεν είναι μικρή σημασία ζήτημα, αν θα αρθούν αυτοί οι όροι με βάση και τον τρόπο που θα γίνει η ερμηνεία της Λαϊκής Βούλης, αλλά ξαναλέω και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, η εκλογική δυνατότητα σε επίπεδο εδρών. Αν δούμε μια κυβέρνηση, και θα ξαναπώ κυβέρνηση ηττημένων μέσα σε πολλά εισαγωγικά, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος σε ποιο σχήμα αναφέρομαι, δηλαδή μεταξύ του δεύτερου, τρίτου κόμματος και κάποιου άλλου κόμματος. Αν δούμε λοιπόν να σχηματίζεται μια τέτοιου είδους κυβέρνηση, μπαίνει η συζήτηση όπως την βάζει τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία περί ηθικής τάξης, να το πω, ηθικής συνταγματικής τάξης. Το Σύνταγμά μας το επιτρέπει. Είναι κάτι που μπορεί η ελληνική πραγματικότητα να το αντέξει? Αν συμβεί αυτό, γιατί θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν θα το έχουμε ξαναδεί στην τρίτη ελληνική δημοκρατία, αλλά πολλά πράγματα εξελίσσονται, γίνονται, δεν γίνονται και πάει λέγοντας. Αν συμβεί αυτό, γύρει κάποια ζητήματα. Το ότι σχηματίζεται μια κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, τουλάχιστον είναι ζητήματα που μπορεί να γύρει το ίδιο το πρώτο κόμμα. Αλλά από την άλλη μεριά, όπως είπα και προηγουμένως, κυρία Σφακιανάκη, το Σύνταγμα τα απαγορεύει και η λογική της απλής αναλογικής. Η απλή αναλογική έχει μια λογική που εκβάλλει τη δυνάμει διαμόρφωση κυβερνήσεων συνεργασίας. Χωρίς να ορίζει ποιος θα είναι ο πρώτος, αλλά να ορίζει, να επιθυμεί με προγραμματικές συγκλήσεις να διαμορφωθεί μια κυβέρνηση που συμπλέει προγραμματικά. Άρα, επί της ουσίας, η βιωσιμότητα, γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι είναι και στην εύλογη απόλυξη του ερωτήματός σας, η βιωσιμότητα μένει να κρυθεί και μένει να φανεί. Γιατί ξέρετε, όταν έχεις τρία κόμματα σε ένα τέτοιο σενάριο, για αυτό το σενάριο μιλάμε, ναι, τρία κόμματα να συγκυβερνούν με αρκετές σημαντικές αποκλίσεις, και το λέω με δεδομένο ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ξεκαθαρίσει
ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα. Ναι, εντάξει. Σε ένα τέτοιο σχηματισμό, φαντάζομαι ότι ο πιο πιθανό συνομιλητή είναι το ΜΕΡΑ25. Ακριβώς. Ναι. Το πιο πιθανό συνομιλητή που και το ΜΕΡΑ25 έχει βάλει τη δικιά του ατζέντα και την έχει βάλει σκληρά τη δικιά του ατζέντα. Αλλά εκεί ξαναλέω στο πώς θα ερμηνευτεί η λαϊκή βούληση, όπως θα εκφραστεί στην 21η Μαΐου, δεν θα πρέπει να μας εκπλήξουν και διαφορετικές ερμηνείες που είναι μέρος μιας δημοκρατικής διαδικασίας και είναι θεμητό ο κάθε κομματικός σχηματισμός να κάνει τις ερμηνείες, οι οποίες εντάξει πρέπει να εδραιώνονται σε κάποια δεδομένα. Άρα σε σχέση με μια βιωσιμότητα μιας τέτοιας κυβέρνησης μένει να φανεί στην πράξη. Ναι. Αλλά ο σχηματισμός της, πολύ νωρίς θα ξέρουμε αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, όχι αν θα γίνει. Θα το ξέρουμε την ίδια βραδιά όταν δούμε την κατανομή των εδρών. Ανεξάρτητα από τις βουλήσεις και τις προθέσεις των ίδιων των αρχηγών των κομματικών σχηματισμών. Ναι, βέβαια. Και βέβαια το κομμάτι της βιωσιμότητας μπαίνει σε οποιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασίας, ακόμη και αν έχει και το πρώτο κόμμα μέσα, στο κατά πόσο θα μπορεί να είναι μια ισχυρή κυβέρνηση, να έχει την συνοχή που πρέπει σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της διακυβέρνησης. Έχουμε ξαναδεί κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα. Ναι. Πάντα αυτές που έχουμε δει είναι με τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος μέχρι τώρα. Έτσι, έχουμε ξαναδεί και έχουμε δει τα προβλήματά τους και τις δυνατότητές τους. Έχουμε δει και αυτοδύναμες κυβερνήσεις, περισσότερο έχουμε δει αυτοδύναμες κυβερνήσεις, πάλι με τα προβλήματα και τις δυνατότητές τους. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ο αντίλογος ότι και μια αυτοδυναμία, τι είδους αυτοδυναμία είναι, αν είναι οριακή, πόσο βιώσιμο είναι ένα τέτοιο πράγμα. Έχει βέβαια την προγραμματική δομή ότι αν έχει μια αυτοδυναμία σημαίνει ότι προκρίθηκε από τον ελληνικό λαό ένα κόμμα να κυβερνήσει μόνο του, αυτοδύναμα. Έχει λοιπόν μια, αν θέλετε, προγραμματική συναντήληψη, αλλά αν είναι πολύ οριακή, δεν ξέρει πόσο μπορεί να κρατήσει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μια οριακά αυτοδύναμη κυβέρνηση, πόσο μπορεί να σταθεί σε σχέση με μια κυβέρνηση συνεργασία που ενδεχομένως να είναι και με περισσότερο έτσι, με πιο αυξημένη παρουσία μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γι' αυτό σας είπα ότι και τα δύο σενάρια, και υπάρχουν και πολλά άλλα βέβαια, έτσι, αλλά και τα δύο σενάρια έχουν τις δυναμικές τους και έχουν και τα δυνητικά τους προβλήματα, ερωτήματα ή διακυβεύματα, τα οποία κρίνονται πάλι και με βάση το πώς εξελίσσεται η ίδια πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε, κυρία Σφακενάκη, ότι η Ελλάδα, όχι μόνο η Ελλάδα, παγκοσμίως, είμαστε εν μέσω του λεγόμενου perma crisis, δηλαδή της διαρκούς, της αλλεπάλληλης κρίσης. Είναι ο επίσημος πια όρος στη βιβλιογραφία. Πολυκρίση το λέει ο Ρουμπινί, αλλά νομίζω το διαρκής κρίση είναι αυτό που αντιπροσωπεύει μια κατάσταση κατά την οποία είχαμε μια χρηματοπιστωτική κρίση και η ύφεση που τη χώρα μας την ταλαιπώρησε μαζί με τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και την ύφεση για περίπου 10 χρόνια. Είχαμε μετά την υγειονομική κρίση που εξέβαλε κατευθείαν σε κοινωνική και οικονομική κρίση και είμαστε μέσω μιας πολύ μεγάλης ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης. Άρα τα διακυβεύματα και αφορούν όλη την κοινωνία, για παράδειγμα όλοι πάμε στο σούπερ μάρκετ, τα διακυβεύματα είναι εδώ, είναι μπροστά και θα συνεχίσουν να είναι. Και είναι και από τα πράγματα τα οποία βλέπετε ότι προτεραιοποιούν στην ατζέντα τους όλα τα κόμματα σε προγραμματικό επίπεδο, ποιος λοιπόν μπορεί να αποκριθεί καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας και ειδικά των πιο αδύναμων. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, διαπιστώνω με μεγάλο ενδιαφέρον μια, όχι σύγκληση, μην παρερμηνευτώ, αλλά μια, αν θέλετε, ένταση της απεύθυνσης και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στο λεγόμενο κέντρο, στη μεσαία τάξη. Το κέντρο, ξέρετε ότι είναι επινόηση στην πολιτική επιστήμη. Από την άλλη όμως μεριά, όταν έχουμε τόσους πολλούς συμπολίτες μας να αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρό και να πλοηγούνται έτσι στις διαιρετικές τομές, αυτό αποκτά ηλική υπόσταση. Συνεπώς, η απεύθυνση προς το κέντρο, προς τη μεσαία τάξη, και βλέπουμε και τις αναλύσεις που γίνονται για τις δεξαμενές των αναποφάσεων, που είναι πολύ υψηλό το ποσοστό δημοσκοπικά, ακόμα και αυτή τη στιγμή. Περισσότερο κινούνται γύρω στο κέντρο. Άρα δεν πρέπει να μας εκπλήσει αυτή, ξαναλέω με τελείως διαφορετικούς όρους το κάνουν, δεν θέλω να αντικήσω κανένα, και θα ήταν πράγματι άδικα. Διαφορετικά το κάνει η Δημοκρατία, διαφορετικά το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, διαφορετικά το κάνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτή η απεύθυνση, η ένταση της απεύθυνσης προς το κέντρο και στη μεσαία τάξη έχει να κάνει και με την αντίληψη της εκτατικότητας των προβλημάτων και των κοινωνικών και των οικονομικών προβλημάτων. Άρα το στοίχημα και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, όπως και το 2019, είναι ποιος θα κερδίσει στο κέντρο. Σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό. Και γιατί λέω σε μεγάλο βαθμό? Σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα τολμούσα να πω, κυρία Σφακενάκη. Ξαναλέω, τα μόνα εργαλεία που έχουμε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο δεδομένων είναι να δούμε μεσοστατικά τις δημοσκοπήσεις. Αλλά σε μεγάλο βαθμό, ναι, ενδέχεται κάποια πράγματα να κρυθούν και δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Οι αναποφάσεις, που είναι πάντα έτσι ένα μεγάλο στοίχημα, τελικά πιστεύετε ότι θα πάνε να ψηφίσουν οι αναποφάσεις?
Αυτό είναι ένα ερώτημα, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής. Και ξέρετε, είναι και ένα ερώτημα το οποίο οφείλει να μας απασχολεί όχι μόνο πριν και μετά, και δεν αναφέρομαι στις δημοσιογράφους και στη δημοσία σφαίρα, αναφέρομαι στον πολιτικό κόσμο. Ναι. Το ζήτημα της συμμετοχής είναι ζήτημα που έχει να κάνει με την νομιμοποίηση και την αντιπροσώπευση. Τη δημοκρατία. Τη χρειάζεσαι τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Αν θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές, μένει να φανεί. Mm. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι οποίοι κινούνται ή θεωρούν ότι κινούνται, αυτοπροσδιορίζονται δηλαδή ως κεντρώοι, συνήθως πάνε και ψηφίζουν. Ναι. Το έχουμε δει από προηγούμενες αναμετρήσεις. Mm-hmm. Ποιοι δεν πάνε να ψηφίσουν, κύριε Παπαδάκη? Έχουμε καταρχήν ένα δεδομένο το οποίο στην έκταση και στην έντασή του δεν το έχουμε ξαναδεί. 430.000 νέους ψηφοφόρους. Γιατί λέω δύο φορές το νέους ηλικιακά που ψηφίζουν για πρώτη φορά. Μα είναι περίπου το 5% του εκλογικού σώματος και ίσως και παραπάνω. Θα πάνε να ψηφίσουν τα νέα παιδιά? Μένει να φανεί. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πάνε αρκετά νέα παιδιά να ψηφίσουν. Επίσης, στις μεγαλύτερες ηλικίες συνήθως πάνε και ψηφίζουν. Από όλες τις μεριές έχουμε απώλεια, δηλαδή, που επιλέγουν την αποχή, ειδικά σε μια περίοδο διευρυμένων κρίσεων που υπάρχουν συμπολίτες μας που αισθάνονται ότι δεν αντιπροσωπεύονται. Αυτό το βλέπουμε και σε έρευνες ποιοτικές και ποσοτικές και το έχουμε δει έντονα. Δηλαδή, την ένταση της απαξίας του πολιτικού συστήματος και της απονεύρωσης της δημόσιας εμπιστοσύνης το έχουμε δει σε σειρά ερευνών και δικές μας και άλλων που επιχειρούν να κτηνογραφήσουν ή πληθυσμιακά στρώματα ή κοινωνικά στρώματα κτλ. Τελικά όμως, όταν έρχεται η ώρα της απόφασης, ο πολίτης αποφασίζει αν θα κάνει χρήση αυτού του τεράστιου δικαιώματος, ύψης του δικαιώματος για τη δημοκρατία, δηλαδή τη συμμετοχή στις εκλογές. Mm. Έχω και εγώ την απορία τι θα γίνει με τους τελείως νέους ψηφοφόρους. Δηλαδή πώς θα κινηθούν, που θα το ξέρουμε αρκετά μετά τις εκλογές, και πώς θα κινηθεί επίσης και το ζήτημα της αποχής, γιατί ξέρετε είναι και μια γενιά που έχουν αλλάξει τα πρότυπα πολιτικότητας και έχει απομειωθεί η λεγόμενη κομματική εγκύτητα. Δηλαδή ο επικαθορισμός της εκλογικής συμπεριφοράς από την κομματική ταύτιση. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γενιά, μια πολύ δυναμική γενιά, μια αρκετά μορφωμένη γενιά και μένει να φανεί κανείς πώς θα κινηθεί. Και πεδίο δόξη λαμπρό για έρευνα, κύριε Παπαδάκη, αυτή η γενιά. Ναι, κύριε Σφακενάκη, και βέβαια επίσης εκεί δεν μπορεί νομίζω να διαλάσει της προσοχής μας ότι όλοι, μα όλοι, οι κομματικοί σχηματισμοί έχουν στρέψει πάρα πολύ το ενδιαφέρον τους αυτή τη νέα γενιά. Και καλό είναι βέβαια να συνεχίσει το ενδιαφέρον και μετά τις εκλογές. Και την κρατάω αυτή την υποσημείωση, γιατί δεν αρκεί ένα TikTok για να κερδίσεις τον νέο ψηφοφόρο, έτσι. Και πώς μπορεί να τον κρατήσεις. Γιατί... είναι ένα μέσο πολιτικής επικοινωνίας και πολύ καλά κάνατε και το θέσατε, γιατί αλλάζουν και οι διάβλοι της πολιτικής επικοινωνίας. Έχουμε δει τη μετατόπιση πια της δεύτερης γενιάς, τα λεγόμενα δεύτερης γενιάς social media, που είναι το TikTok επικυρίαρχο και παγκοσμίως από ό,τι φαίνεται, και βλέπουμε και την έντονη αξιοποίηση, όπως και το πιο παραδοσιακό. Φτάσαμε να μιλάμε και για πιο παραδοσιακά social media, ενώ πριν μερικά χρόνια δεν θα μιλούσαμε καθόλου. Παραδοσιακό θεωρείτε το Twitter, σωστά? Το Twitter, το Facebook και τα λοιπά. Όλα αξιοποιούνται και είναι διάβλη επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει το ζήτημα του προγραμματικού λόγου και το ζήτημα της ίδιας αντίληψης κυβερνησιμότητας και ποιος μπορεί να αποκριθεί περισσότερο σε ανάγκες που σχετίζονται με την πραγματική οικονομία και με τις κοινωνικές επιπτώσεις των αλλεπάλληλων κρίσεων. Εκεί πιστεύω, αν μου επιτρέπετε τον άκομψο όρο, θα παιχτεί η εκλογική αναμέτρηση. Mm. Γιατί η Ελληνίδα και ο Έλληνας νιώθει ότι δεν αντιπροσωπεύεται? Είναι μόνο σε επίπεδο κομμάτων ή και σε επίπεδο υποψηφίων τοπικά? Και το ρωτάω αυτό γιατί τελικά μήπως τα κόμματα καταπίνουν τους υποψηφίους τους? Δηλαδή τους αναγκάζουν να κινούνται σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, άρα και τα περιθώρια της δικιάς τους έτσι, του αυτοσχεδιασμού αλλά και των δικών τους θέσεων είναι πολύ περιορισμένα. Αυτό ξέρετε είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, κυρία Σφακενάκη, και πολύ ουσιώδες ερώτημα. Γιατί έχει να κάνει με την συγκροτησιακή συνιστόσα και τους υποθετικούς όρους της ίδιας αντιπροσώπευσης. Mm. Αντιπροσώπευση δεν έχει να κάνει μόνο με τον κομματικό σχηματισμό. Mm. Είναι μια. Τη στιγμή που ένα κόμμα είναι μια κύρια οργανωτική δομή οργάνωση και άρθρωση πολιτικής και απαρτίζεται από ανθρώπους και εκπροσωπείται από ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν μια σχέση αντιπροσώπευσης, είναι ένα ερώτημα και είναι και ένα ερώτημα εσωκομματικής δημοκρατίας, είναι και ένα ερώτημα πολιτικής επικοινωνίας, είναι και ένα ερώτημα πολιτικής στην πράξη, πολιτικής πράξης δηλαδή. Τι βαθμό αυτονομίας αφήνει στον υποψήφιο ή στην υποψήφια, ανεξάρτητα από τον κεντρικό προγραμματικό λόγο που προφανώς κάποιος για να θελήσει να είναι υποψήφιος με ένα κόμμα θεωρεί καταρχάς όταν αντιπροσωπεύει αυτό το κόμμα. Αλλά τι βαθμό αυτονομίας
Έχω την υποψία ότι οι πολίτες όλο και περισσότερο ζητούν αυτό το αυτόνομο στίγμα, αλλά μένει να φανεί και θα το δούμε μετά που θα έχουμε βέβαια τα αποτελέσματα. Δεν σας έχω απάντηση από τώρα, γιατί ξέρετε, υπάρχει και το ξέρετε έτσι κι αλλιώς, μια μεγάλη διεθνή συζήτηση σε σχέση και με αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή τα επίπεδα της αντιπροσώπευσης και της εκπροσώπησης. Βέβαια, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς γεμίζει ένα ψηφοδέλτιο, και το λέω με έναν όρο που δεν μ' αρέσει, αλλά η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι αυτή, είναι και πώς τα πρόσωπα τελικά αντιπροσωπεύουν αυτό που θέλει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, και κατά πόσο τελικά έχει το πεδίο της αυτονομίας, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς. Να βάλω και έναν άλλο προβληματισμό. Και αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω εδώ, υπάρχει έτσι κι αλλιώς και το γνωρίζουμε πολλά χρόνια τώρα. Υπάρχει λεγόμενη θετική και λεγόμενη αρνητική ψήφος. Έτσι. Ναι. Η θετική ψήφος είναι από τον πολίτη που θεωρεί ότι ένα τμήμα της πολιτικής πραγματικότητας τον αντιπροσωπεύει, μπορεί να πάει καλά, μπορεί να έχει μια προγραμματική αξιοπιστία αλλά και μια πραγματική απόκριση σε καθημερινά προβλήματα, με όποιο τρόπο τέλος πάντων επικαθορίζει την εκλογική του συμπεριφορά. Και υπάρχει και η λεγόμενη αρνητική ψήφος, δηλαδή η επιλογή του ίσου ενός κακού. Τελικά φτάνω να ψηφίσω αυτόν που νομίζω ότι θα πάει λιγότερο άσχημα από τον άλλο. Υπάρχει και αυτό. Και δεν είναι μικρό. Και αυτό μένει να φανεί σε τι έκταση θα είναι, αλλά υποψιάζομαι ότι δεν είναι καθόλου μικρό. Δεν ξέρω αν είναι αισιόδοξο ή απεσιόδοξο. Ο ίδιος ο υποψήφιος έρχεται να διαμεσολαβεί σε αυτή τη σχέση. Ναι. Θέλω λίγο να κάνουμε και ένα σχόλιο, μάλλον να κάνετε ένα σχόλιο, το δικό σας σχόλιο, αναφορικά με την ιστορία του δικομοτισμού στην Ελλάδα. Τελικά καταλήγουμε και παρά τις κρίσεις, τις απανωτές, τις οποίες αναφερθήκατε κι εσείς ότι περάσαμε, την δοκιμασία που πέρασε και το ίδιο το πολιτικό σύστημα της χώρας, τελικά πάλι σε ένα σχήμα δικομματισμού, ισχυρού δικομματισμού καταλήξαμε. Είτε από τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ, είτε από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ, για δικομματισμό μιλάμε πάλι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό της ελληνικής πραγματικότητας. Μπορεί να μην έχει την ένταση που είχε παλιότερα, αναφέρομαι δηλαδή στα αθρηστικά ποσοστά, αν μπορούν να αθρηστούν αυτά τα ποσοστά, αλλά είναι ισχυρός, παγιωμένος και δεν νομίζω να μας διαψεύσουν και αυτές οι εκλογές. Ψηλά θα είναι ο νέος δικομματισμός. Όχι όσο παλιά, αλλά ψηλά. Νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με την ίδια την πολιτική κουλτούρα, η οποία είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο που παραμένουν επικυρίαρχα τα λεγόμενα reactive και όχι τα proactive policies. Δηλαδή μια εντασιακή πολιτική κουλτούρα που ευκολότερα απολύγει σε διαφορετικούς διαμοιρασμούς και σε τέτοιες τάξεως κεντρικές διαιρετικές τομές, που εκπροσωπούνται πολύ καλύτερα από τους ισχυρούς παίκτες. Πολύ καλύτερα εννοώ με την έννοια της πρόσληψης κυβερνησιμότητας. Μα με την ίδια την πολιτική κουλτούρα νομίζω έχει να κάνει, και πράγματι, όπως έχετε απόλυτο δίκιο, άλλαξε πρωταγωνιστές τον έναν δηλαδή από τους δύο. Ο δικοματισμός παραμένει όμως δοξασμένος και λαμπρός, ακόμα και αν δεν έχει την ισχύ που είχε στο παρελθόν. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Μας βοηθήσατε έτσι να ξεδιαλύνουμε και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την ελληνική πραγματικότητα, φυσικά και για το κομμάτι της Τουρκίας, μια χώρα που βρίσκεται δίπλα μας και μας επηρεάζει και στο εσωτερικό. Θα ανανεώσουμε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πέρα φυσικά από το τηλεοπτικό, σε ό,τι έχει να κάνει και με την εκλογική διαδικασία, αλλά και το ραδιοφωνικό ραντεβού αμέσως μετά τις εκλογές, για να μιλήσουμε πλέον με δεδομένα. Το ξέρετε ότι είναι χαρά μου να μιλάω μαζί σας, κυρία Σφακενάκη. Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς και εννοείται ότι είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.